Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέρος των εργασιών στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου, ενώ παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο αναμένεται και η εγκατάσταση μερικών προσφύγων και μεταναστών στον ίδιο χώρο. Για τον λόγο αυτό, μιλά στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ ο διοικητής της 20ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας του στρατοπέδου Καρακώστα, Γεώργιος Σταματιάδης, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Ωραία, οι τελευταίες πληροφορίες για το στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Φήμες λένε ότι θα παραμείνει ανοιχτό για το νέο κύμα εντός εισαγωγικών των προσφύγων. Όπως γνωρίζετε, το θέμα το χειρίζεται το αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αριθμός των προσφύγων που μπορούν να φιλοξενηθούν στο στρατόπεδο είναι περιορισμένος. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για κάποιο κύμα τεράστιο. Είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες και αυτό το γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οι συνθήκες εκεί είναι αξιοπρεπείς. Καμία σχέση με αυτές που είχαμε στο Χαλκερό ή και στο ίδιο το στρατόπεδο Σιμακοπούλου πριν την μετεγκατάσταση των προσφύγων, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο κύριος Καμένος πρόσφατα μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής και ανακοίνωσε ότι τα περισσότερα στρατόπεδα θα δοθούν για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτή η κίνηση? Αυτό είναι πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εγώ δεν μπορώ να την κρίνω. Είναι η λυμένη πολιτική απόφαση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά το θέμα των προσφύγων με τον ελληνικό στρατό, την ελληνική αστυνομία, το Δήμο Καβάλας, τους γιατρούς του κόσμου, κάναμε μια σημαντική προσπάθεια. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε και να επισημάνουμε, μιλώντας βέβαια στην πολιτική βάση των πραγμάτων, είναι ότι πρώτον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ειδικά με την περιφέρεια, κάποια επικοινωνία προκειμένου να έχουμε ενημέρωση του τι θα γίνει. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να θέσω είναι ότι ναι, μεν είμαι σαν άνθρωπος υπέρ του να υπάρχουν καλές ανθρώπινες αξιοπρεπείς υποδομές για τη διαμονή των ανθρώπων αυτών. Παρ' όλα αυτά όμως, εκείνο το οποίο θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα είναι αξιοποίηση των στρατοπέδων Ασημακοπούλου και Κοτσάλου προς όφελος της πόλης και της τοπικής κοινωνίας και όχι η εδραίωση της χρήσης τους για την εξυπηρέτηση των προσφύγων σε μόνιμη βάση.